στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Σπύρος Κουτρούμπας, είναι κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με έδρα την Ορεστιάδα. Κύριε Κουτρούμπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σταμπουλίδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τώρα που προκύπτουν ύστερα από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Κουτρούμπα, που αφορούν μεταξύ άλλων και στον αριθμό των εισακτέων που θα δεχθούν τα τμήματα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια σχετική αύξηση των εισακτέων και στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και σε αυτό της Δασολογίας. Ναι, πράγματι έτσι είναι, κυρία Σταμπουλίδου. Έχουμε συνολικά μία αύξηση 120 φοιτητών, 80 για το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 40 για το τμήμα Δασολογίας. Θα σας έλεγα ότι η αύξηση αυτή είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο θα έλεγα ότι είναι και χωρίς ιδιαίτερη αξία και σημασία σε σχέση με το πρόβλημα που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δεν δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά τη λύση του προβλήματος, αν δεν μας δημιουργεί καινούργια προβλήματα, και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε ότι ενδεχομένως με βάση όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τη θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αλλά και την ανατοτοποίηση, πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΗ, ενδεχομένως να μην είχαμε κόσμο να καλύψουμε τις υφιστάμενες θέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυξηθούν οι θέσεις πώς θα βελτιωθεί η θέση του πανεπιστημίου μας, και υπ' αυτή την έννοια είμαι συγκρατημένος στο πώς βλέπω αυτά τα πράγματα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, βρίσκεστε ακριβώς μέσα στην ουσία του όλου θέματος και παρακολουθείτε τα πράγματα πολύ στενά, κύριε Κουτρούμπα. Όλα αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που συζητεί το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας, και εσείς είστε άμεσα αποδέκτες αυτού, οι άνθρωποι δηλαδή που στελεχώνετε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ασχολείστε συνεχώς με όλα αυτά τα θέματα και τα νέα δεδομένα. Πώς επηρεάζει την λειτουργία των τμήματων μας αυτό για το οποίο συζητούμε και τι προβλήματα φέρνει στην επιφάνεια? Ναι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα έλεγα ως προς την σύλληψη, ως ιδέα, είναι μια θετική αποτύπωση της κατάστασης, δηλαδή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν συνάδει η ελάχιστη βάση εισαγωγής με την πληθώρα των τμήματων πανεπιστημίων σε όλη την χώρα. Δεν μπορούν και τα δύο αυτά να συνδυαστούν. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλά τμήματα γεωπονίας και δασολογίας ανά την Ελλάδα και ταυτόχρονα να έχουμε θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Αυτό αναγκαστικά εκ των πραγμάτων οδηγεί σε μείωση του αριθμού των φοιτητών. Άσχετα αν εμείς λέμε ότι αυξάνεται ο αριθμός. Όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό αυτό που δημιουργείται με αυτό το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει η αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε, μπορεί να δημιουργηθεί και το εξής πρόβλημα. Ας πάρουμε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές που λέει το Υπουργείο ότι θα μας βάλει τα τμήματα της Ορεστιάδας, συνολικά 585, να εξελιχθεί το σενάριο θετικά και να έρθουν όλοι αυτοί. Πώς θα μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε με τις υφιστάμενες υποδομές, με τα υφιστάμενα μέσα τα οποία έχουμε, το προσωπικό κτλ. Αλλά αυτό θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος που θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν πάρουμε όμως το δυσμενές σενάριο, όπου δεν μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις, ξέρετε τι θα μας πούνε μετά, και αυτό φοβάμαι δηλαδή, γι' αυτό με βλέπετε επιφυλακτικό. Το κλείσιμο ίσως. Όχι, θα μας πούνε ότι εγώ τι να κάνω. Σας έδωσα παραπάνω θέσεις, σας έδωσα εισακτέους, δεν είστε επιλέξιμοι. Δεν είμαστε επιλέξιμοι όμως επειδή θεσμοθετήσατε εσείς την ελάχιστη βάση εισαγωγής και επειδή δεν φροντίσατε η αύξηση του αριθμού των τμήματων ανά την Ελλάδα να μειωθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσετε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Άρα, με αυτή την έννοια, δεν ξέρω δηλαδή, αν πρέπει να χαρούμε που αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων. Επί της ουσίας βλέπω ότι δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως περίπλοκο το θέμα και όσο προχωράει ο καιρός ίσως συμπλέκεται ακόμη περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω για τις λεπτομέρειες επί του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, η ελάχιστη αυτή βάση εισαγωγής με ποιο τρόπο θα καθορίζεται ακριβώς και ποιος είναι ο ρόλος των τμήματων σε αυτήν? Η ελάχιστη βάση εισαγωγής καθορίστηκε με πρόταση που κάναν τα τμήματα και την υιοθέτησε το Υπουργείο, και η οποία για τα δικά μας τμήματα ορίστηκε στο 80% του μέσου όρου του πεδίου. Μάλιστα. Δηλαδή
πόσο μέσο όρο θα πιάσουν πανελλαδικά οι φοιτητές στο πεδίο που ανήκει η γεωπονία και η δασολογία, εμείς μπορούμε να πέσουμε από το μέσο όρο αυτό μέχρι το 80%. Αυτή είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε φοιτητές κάτω από αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής, άρα κατά συνέπεια αναμένεται να έχουμε μείωση του αριθμού των εισακτέων παρά την πρόθεση του Υπουργείου να μας αυξήσει τους φοιτητές τους οποίους θα έρθουν στην οριστεία. Γι' αυτό και σας ρωτώ, για να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σαφές γίνεται, για να καταλάβουμε λίγο πού εμπλέκεται η όλη η προσπάθεια του Δημοκρητίου Γενικότερα Πανεπιστημίου Θράκης και με το δικό σας τμήμα στο να γίνει μια σωστή δουλειά το τελευταίο διάστημα. Και θέλω να το συνδέσω και με κάτι το οποίο διαβάσαμε και μας χαροποίησε, η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα στο διαδίκτυο, που σε μία λίστα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των τμήματων επιμέρους, κύριε Κουτρούμπα, φαίνεται ότι η Σχολή της Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μέσα σε αυτές οι οποίες αποδίδουν καλές επαγγελματικές προοπτικές για τους φοιτητές τους αργότερα. Φαντάζομαι το έχετε υπόψη και το γνωρίζετε, αν θέλετε να το σχολιάσετε. Βεβαίως, ήταν ένα δημοσίευμα σε πανελλαδική κυκλοφορία σε εφημερίδα, η οποία έγινε από ανθρώπους ειδικούς που ξέρουν το αντικείμενο, ανθρώπους που έχουν χρόνια που ασχολούνται με τα εκπαιδευτικά θέματα, και είναι κάτι το οποίο και εμείς το λέμε συνέχεια και το τονίζουμε, και ήρθε αυτή τη στιγμή και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μας που το διαπιστώσαμε, να λέει η εφημερίδα ότι το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προοπτικές για τους αποφύτους του. Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το συζητάμε συνέχεια και το βγάζουμε προς τα έξω. Και πράγματι έτσι είναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια φροντίσαμε και στα δύο τμήματα της Οριστιάδας να έχουμε ακαδημαϊκή επάρκεια, να έχουμε ακαδημαϊκά προσόντα σε πολύ μεγάλη, έτσι, πάρα πολύ υψηλά. Και αυτό αποδίδει με τους αποφύτους μας. Ήταν κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, και το οποίο και το ίδιο το Υπουργείο το δέχεται, ότι ακαδημαϊκά τα τμήματά μας είναι πάρα πολύ ψηλά. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε επιλέξιμοι, τα έχουμε πει και άλλες φορές, εξαιτίας της γεωγραφικής μας θέσης. Και εκεί είναι όλος ο προβληματισμός μας, πώς θα εξελιχθεί. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ενδεχομένως νομίζουμε. Δεν θέλω να πετώ και στα σύννεφα και να λέω πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, το να αυξάνουμε τον αριθμό των εισακτέων από μόνο του δεν μας δίνει λύση στο πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι για τα πρακτικά, έτσι, του όλου θέματος, επειδή ακούσαμε τις τελευταίες ώρες όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν την επανεκκίνηση κάποιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αν εμπίπτουν μέσα σε αυτές ορισμένες ίσως δραστηριότητες, αν υπάρχει κάποια πρακτική άσκηση στο δικό σας τμήμα που θα επανεκκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί τα συζητήσαμε με την αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων, την κυρία Γαβριλίδου, στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων. Μας ενημέρωσε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά για το δικό μας πανεπιστήμιο την ιατρική και τη μοριακή βιολογία. Δεν ξέρω αν και στο δικό σας τμήμα υπάρχουν κάποιες πρακτικές ασκήσεις που επανεκκινούν και πρέπει κάτι να πούμε, έτσι ώστε να προσέξουν και οι φοιτητές. Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος όγκος των εργαστηρίων μας έχει ήδη γίνει διαδικτυακά. Και σε πολλά εργαστήρια τα οποία έχουν σχέση με παρατήρηση στον αγρό, διαζώσεις φυτών, καλλιεργιών, ζυζανίων κτλ. Έχει παρέλθει και ο χρόνος και δεν μπορούμε να το κάνουμε και να θέλουμε να το κάνουμε. Mm. Δηλαδή έχουν ξεφύγει τα φυτά από το στάδιο το οποίο κάναμε τα εργαστήριά μας κτλ. Άρα δεν βλέπω πρακτικά ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να δώσουμε την καλύτερη εκπαίδευση στους φοιτητές μας. Αυτό που τους είπαμε και το οποίο ισχύει είναι ότι ακόμα και αυτοί που παρακολουθήσαν διαδικτυακά τα μαθήματα φέτος, χρόνο μπορούν να τα παρακολουθήσουν ξανά εκ νέου αν θέλουν, ας τα έχουν περάσει, και διαζώσεις. Να μπορούν να τα παρακολουθήσουν πρακτικά και διαζώσεις με τα άλλα τμήματα των υπολείπων φοιτητών. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν εμείς κάνουμε μάθημα για το σιτάρι, έχει ξεφύγει τώρα το στάδιο, τώρα κοντεύει να φτάσει στην ορίμανση τον άλλο μήνα. Δεν μπορούμε εμείς να τους κάνουμε στον αγρό εργαστήριο διαζώσεις και να τους συζητάμε για τα φυτά τα οποία μόλις φύτρωσαν ή τέλος πάντων που είναι στην αρχή της ανάπτυξής τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε
τέτοιου είδους θέματα. Σε κάθε περίπτωση θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που μας δίνει ο νόμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στους φοιτητές μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση στο εργαστηριακό κομμάτι, αλλά μην νομίζετε ότι και το θεωρητικό κομμάτι έγινε έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Πάντα το γυαλί δημιουργεί απόσταση, δημιουργεί φραγμούς, δημιουργεί δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Μόνο διαζώσεις εκπαίδευση είναι αυτή η οποία αρμόζει σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, σε ένα πανεπιστήμιο. Έτσι είναι, κύριε καθηγητά. Ποτέ η θεωρία με την πράξη δεν πρέπει να χωρίζεται και το ένα ουσιαστικά είναι αλληλένδετο με το άλλο και το καταλαβαίνουμε απολύτως. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, στην ευχέρεια του κάθε τμήματος θα είναι η απόφαση για το αν θα πραγματοποιηθούν οι εξεταστικές διαζώσεις. Φαντάζομαι ότι ακόμη κάποια απόφαση το πιθανότερο είναι να μην έχετε λάβει. Ωστόσο, πού προσανατολίζεστε? Δεν έχουμε λάβει πράγματι τέτοια απόφαση. Δεν το έχουμε συζητήσει, γιατί τώρα πρόσφατο είναι το ΦΕΚ που βγήκε και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω, προσωπικά το βλέπω λίγο επιφυλακτικά το όλο θέμα. Ξέρετε, δεν έχουν προχωρήσει και οι εμβολιασμοί ακόμα. Θα είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε τους φοιτητές μας που είναι από όλη την Ελλάδα και να τους βάλουμε μέσα σε ένα αμφιθέατρο και να γράψουμε εξετάσεις σε μια κλειστή αίθουσα. Είμαι λίγο επιφυλακτικός, αλλά δεν το έχουμε συζητήσει, να δω και τις απόψεις των υπολείπων συναδέλφων. Δεν ξέρω, το βλέπω λίγο διστακτικά. Πάντως, το κομμάτι των εξετάσεων, να ξέρετε ότι είναι το πιο εύκολο στην όλη διαδικασία. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά. Υπάρχουν τρόποι και μάλιστα πάρα πολύ αξιόπιστοι και αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι στη διδασκαλία του εξαμήνου. Έτσι, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι αλλά η όλη ουσία. Αλλά όχι τόσο σημαντικά. Μα εκεί είναι και η όλη ουσία. Οι εξετάσεις είναι ο τελικός δείκτης όλων των προσλαμβανομένων και των συνιστώσεων που έχει λάβει κανείς από ένα μάθημα που έχει διδαχθεί με όλες τις παραμέτρους του. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουτρούμπα, στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.